Μια πρώτη τοποθέτηση για τον κύριο Δελή και τις υποθέσεις Σκαϊλή και Σπυράκη. Κύριε Μαγκυριάδη, νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες και με αφορμή την υπόθεση Σκαϊλή έχουμε, να πω, τα αποκαλυπτήρια της ουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των ελληνικών αστικών κομμάτων. Mm-hmm. Τα κόμματα που τσακώνονται τόσες μέρες στη Βουλή και σήμερα, εδώ τώρα στην εκπομπή σας, χθες υπερψήφισαν από κοινού ένα ψήφισμα το οποίο έρχεται να ξεπλύνει κυριολεκτικά υποθέσεις όπως το περιβόητο Qatar Gate και με αφορμή αυτό. Ενοχοποιώντας μονάχα την κυρία Σκαϊλή εν προκειμένου και τους όποιους συνεργούς και προσπαθώντας, επιχειρώντας να αθωώσουν ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο, κύριε Μαγκυριάδη, είναι θεσμοθετημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάτε για το lobbying, προφανώς. Μιλάω για το lobbying. Είναι μάλιστα θεσμοθετημένο και στη χώρα μας. Και στην Ελλάδα, εδώ και λίγους μήνες. Έχει θεσμοθετηθεί, έχει ψηφιστεί ο νόμος το Σεπτέμβριο του 2021, όπου χιλιάδες, κυριολεκτικά χιλιάδες λομπίστες στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου και όλων των οργάνων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επαφές, συναντήσεις. Αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω, δεν είναι το lobbying, δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε απόλυτα το lobbying. Γιατί θέλω το να πω ότι, για παράδειγμα, να δούμε το παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου οι κανόνες είναι αρκετά αυστηροί στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και όταν υπάρχουν περιπτώσεις χρηματισμού, οι ποινές είναι πάρα πολύ σκληρές. Γιατί το λέω? Γιατί εκτός από το θεσμοθετημένο lobbying, όπως ξέρετε, ο ανταγωνισμός, έχει και το μη θεσμοθετημένο και το αθέατο και το κάτω από το τραπέζι. Είναι προϊόντα του ανταγωνισμού, του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Mm-hmm. Θέλω να πω με αυτό, κύριε Μαγκυριάδη, ότι οι δεσμοί αίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από γέννηση μνιούτης, με το κεφάλαιο, με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι στενοί. Mm-hmm. Και είναι αυτό που τη συνδέει τελικά με αυτούς και είναι αυτό που συνδέει και όλα τα κόμματα που υπερψήφισαν χθες και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση το συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο λέει ότι το lobbying είναι συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, αν είναι δυνατόν. Ποια ήταν η ανάγκη για να βγει αυτό το ψήφισμα, προκειμένου να προβληθεί ως άμμομη η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Είναι ακριβώς αυτοί οι δεσμοί, είναι αυτό το πεδίο άσκησης της πολιτικής από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτοί οι δεσμοί που σας είπα, είναι η πολιτική που ασκεί είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να κάνω το ερώτημα, θεωρείτε ως ΚΚΕ ότι πρέπει να καταργηθεί η έννοια του lobbying στο επίπεδο της Ευρώπης? Προφανώς. Έχουμε καταψηφίσει και τις σχετικές. Το ζήτημα είναι ότι στον 21ο αιώνα θέμα, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι παίκτες έχουν ενδιαφέροντα. Το ξέρω. Είναι παίκτες και αυτοί. Και οι δήμοι δεν κλείσουν από την δημόσια συζήτηση. Κύριε Μαγκυριάδη, και οι δήμοι κάνουν lobbying. Οι δήμοι κάνουν lobbying. Το γνωρίζω. Μάλιστα, το lobbying, αν θέλετε, ήταν πέρσι ένα δημοσίευμα της Καθημερινής που έλεγε που η ίδια η Apple, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογικού τομέα, μαζί με άλλες εταιρείες, είχαν πει ότι δαπάνησαν γύρω στα 97 εκατομμύρια και αυτά τα δημοσίευσε η Καθημερινή, η ηλεκτρονική της έκδοση, προκειμένου να επηρεάσουν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα χρήματα και πάνω και κάτω από το τραπέζι είναι πάρα πολλά, ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι εθνικές κυβερνήσεις, η πολιτική τους είναι υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, ανταγωνίζονται και γίνονται όλα αυτά τα φαινόμενα τύπου Σκαϊλή. Συνεπώς, αν θέλουμε να στοχεύσουμε τον αντίπαλο, καταρχήν πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα, πρέπει ο λαός να βγάλει συμπεράσματα, τα λαϊκά στρώματα, οι λαϊκές οικογένειες που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, είναι να μην δούνε μονάχα το δέντρο Σκαϊλή, το δέντρο, πώς το λένε τον άλλο, τον ευρωβουλευτή, πρέπει να δούνε συνολικά το δάσος, να απορρίψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό πρέπει να δει ο λαός και βεβαίως να απορρίψουν κάθε πολιτική που ευνοεί τους επιχειρηματικούς ομίλους τσακίζοντας τα δικά τους θέλω δικαιώματα. Να επιστρέψω. Το ερώτημα είναι προς το ΚΚΕ. Σε αυτά τα σενάρια το ΚΚΕ έχει λόγο, θέλει να μπει σε μια κυβέρνηση αποκαλούμενη κυβέρνηση προοδευτικού προσήμου με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βαρουφάκη για παράδειγμα και ΚΚΕ? Έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές, κύριε Μαγκυριάδη. Προφανώς και δεν μπαίνουμε σε αυτά τα σενάρια. Και δεν θα μπορούσαμε να μπούμε γιατί κινούμαστε σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Θα σας πω το εξής. Τα κόμματα αυτά, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, δεν συναντιούνται μονάχα στην υπεράσπιση του λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη χώρα μας. Δεν συναντιούνται και δεν συμφωνούν μονάχα
στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις προϋποθέσεις και τους όρους που αυτό έχει προκειμένου να εκταμιεύονται τα χρήματα. Μιλάμε για σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. Δεν συμφωνούν μονάχα στη λεγόμενη πράσινη μετάβαση που ακριβένει το ηλεκτρικό ρεύμα για τις λαϊκές οικογένειες. Δεν συμφωνούν μόνο στα τα ναυπηγεία της Ελευσίνας να πάνε εκεί που πήγαν στους Αμερικάνους. Δεν συμφωνούν μονάχα στην ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στο ΝΑΤΟ. Και αυτά, ξέρετε κύριε Μαγκυριάδη, είναι τα μεγάλα, τα βασικά, αυτά που καθορίζουν και τα επιμέρους. Από την ώρα λοιπόν που συμφωνούν σε αυτά, νομίζουμε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, οι ουσιαστικές, έτσι ώστε να γίνουν οι οποιοδήποτε συνδυασμοί ανάμεσα σε αυτά τα κόμματα. Δεν σας κάνει εντύπωση που και τώρα στη Βουλή τσακώνονται για τα επιμέρους και για τα δευτερεύοντα? Αυτά είναι εκτός της αντιπαράθεσης. Αυτά είναι όμως ακριβώς που βάζουμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στην πολιτική αντιπαράθεση, επιδιώκοντας να μιλήσουμε για την ουσία της υπόθεσης. Συνεπώς, με αυτά τα κριτήρια πρέπει να πάει ο λαός στις εκλογές. Αυτά να έχει στο μυαλό του. Ποιες είναι οι αιτίες της ακρίβειας, της φτώχειας? Είναι δυνατόν το κράτος να καθορίζει τον μισθό, τον κατώτερο μισθό, ο οποίος παραμένει χαμηλότερος ακόμα και από το 2009 μέχρι στιγμής? Και αυτός ο νόμος είναι ο νόμος, ένας εμβληματικός νόμος, ο οποίος έχει πάρει και τον τίτλο νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου. Συμφωνούν λοιπόν σε αυτά τα μεγάλα, τα βασικά, και συνεπώς, δεν ξέρω, κύριε Δελή, κατανοητό υπάρχει, αυτό που μας λέτε. Υπάρχει ως ενδεχόμενο κάποια στιγμή, όπως έγινε παλιότερα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το θυμόμαστε όλοι, ήταν το σκότος και το φως. Κάποια στιγμή λοιπόν έγινε και αυτή η κυβέρνηση. Είναι αυθαίρετο αυτό που είπα, κύριε Μαγκυριάδη. Νομίζω ότι είναι αντικειμενικό. Αυτό προκύπτει. Δηλαδή, και προκύπτει και απέναντι σε αυτή τη στρατηγική. Και προκύπτει και από τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Για να μην μιλήσουμε για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή μέχρι τώρα. Κοιτάξτε. Το ΠΑΣΟΚ περισσότερο. Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Με βάση ποιους νόμους και ποιους κανονισμούς και ποιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και νόμους του ελληνικού κράτους γίνονται όλες αυτές οι παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές, νόμιμες ή παράνομες? Με τους νόμους που ψήφισαν όλα τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πρόσφατα, μάλιστα, ψήφισαν μια σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από λίγες μέρες, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο. Συνεπώς, εάν δεν μιλήσουμε γι' αυτό και μιλάμε για τις μεμονωμένες κάθε φορά περιπτώσεις που παρακολουθεί ο ένας και ο άλλος, αφήστε που, όπως λένε, δεν εξαιρείται ουδής των παρακολουθήσεων, όλοι δυνητικά είμαστε θύματα των παρακολουθήσεων, τότε θα συζητάμε και θα κυνηγάμε την ουρά μας. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το κόμμα μας το έχει καταγγείλει από το 2016 ακόμα. Όταν κυβέρνηση τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το τηλεφωνικό κέντρο του Περισσού. Όχι μια τοπική οργάνωση σε μια συνοικία. Η έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Παρακολουθούνταν και από το 2016 μέχρι τώρα. Έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και στη Βουλή έχουμε ζητήσει συγκεκριμένους ανθρώπους να έρθουν να καταθέσουν. Δεν ακούσαμε τίποτα ούτε από την Δημοκρατία. Και έχουμε συμφωνήσει σε αυτό το αίτημα. Έχετε συμφωνήσει, αλλά ο αρχηγός σας, κύριε Αμανατίδη, δεν βρήκε μια κουβέντα να πει. Μια κουβέντα να πει για την παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του Περισσού. Θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα που ακόμα και αυτό, παρά το θόρυβο που σηκώνει, αν το δει κανείς στην ουσία του, θα δει ότι συμπίπτουν τα κόμματα αυτά στις βασικές αρχές που το διέπουν. Και μιλάω για το θεσμικό πλαίσιο για το οποίο δεν μιλάνε. Μάλιστα. Δεν το ψηφίσατε. Βεβαίως και το ψηφίσατε. Το ψηφίσατε και μετά. Το ψηφίσατε και με τα δυο σας χέρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε ψηφίσει. Ένα πλαίσιο, συγγνώμη κύριε Βλάχο, ένα πλαίσιο το οποίο ενοχοποιεί το ριζοσπαστισμό με ό,τι έννοια μπορεί να αποκτήσει αυτός. Και, με έννοιες δηλαδή λάστιχο και να ενοχοποιήσει εν τέλει το λαϊκό, το εργατικό κίνημα. Κύριε Βλάχο.